πρώτη αναπαράσταση των εθήμων του πελιορίτικου γάμου έγινε το 1966, όταν μια ομάδα νέων ανθρώπων, τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Ορμίνιο Πορταριάς, ξεκίνησαν ένα ταξίδι στον χρόνο και στις παραδόσεις του τόπου μας. Με τη συμβολή και τη συμπαράσταση της κοινότητας Πορταριάς, συλλέγουν όσα στοιχεία μπορούν και δίνουν την πρώτη τους παράσταση. Τα μοναδικά εθήμα που παρουσιάστηκαν τότε, μέσα σε ένα πρωινό, ήταν η μεταφορά της πρίκας από το σπίτι της νύφης στο σπίτι των νεονύμφων και η γαμήλια πομπή. Η δεύτερη αναπαράσταση έγινε το 1974, αμέσως μετά τη δικτατορία, εμπλουτισμένη με περισσότερα έθιμα αυτή τη φορά. Από το 1980 εντάσσονται στα έθιμα της αναπαράστασης του γάμου τα αραβωνιάσματα. Οι εκδηλώσεις της αναπαράστασης των εθήμων του πελιορίτικου γάμου γίνονται εδώ και κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά το 15 Αύγουστο. Η παράσταση αρχίζει. Το απόγευμα του Σαββάτου γίνονται τα αραβωνιάσματα. Τον πρώτο λόγο στα αραβωνιάσματα τον έχουν οι γονείς του ζευγαριού και ο συμβολιογράφος που διαβάζει το πρικοσύμφωνο. Το ζευγάρι κάνει την ίδια ημέρα την πρώτη του γνωριμία. Η νύφη, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του πρικοσυμφώνου, περιμένει στο χειμωνιάτικο δωμάτιο και έρχεται στη σάλα μετά από πρόσκληση του πατέρα της. Στη συνέχεια, στα αλευρώματα, στο τελευταίο από τα έθιμα της βραδιάς, κοσκινίζουν τα αλεύρι για να φτιάξουν την κουλούρα του γάμου. Στην πραγματικότητα, τα αλευρώματα, σαν έναν γνήσιο πελιορίτικο γάμου που διαρκούσε μια ολόκληρη εβδομάδα, γινόταν την Πέμπτη πριν την Κυριακή του γάμου. Ο γαμπρός μαζί με τα μπρατίμια και άλλους συγγενείς και φίλους πήγαιναν στο σπίτι της νύφης. Εκεί υπήρχε μια σκάφη με αλεύρι, με το οποίο θα ανάπιαναν τις κουλούρες του γάμου. Τρία αγόρια, με ζωντανούς και πρωτοστεφάνου τους γονείς, κρατούσαν τη σίτα πάνω από τη σκάφη και έκαναν πως κοσκίνιζαν. Στην πραγματικότητα το αλεύρι δεν έπεφτε πριν να σημωθεί. Τότε όλοι έριχναν μέσα στη σίτα νομίσματα. Μόλις τελείωνε το κοσκίνισμα, πρώτος ο πατέρας του γαμπρού και στη συνέχεια όλοι οι καλεσμένοι άρχισαν να ασπρίζουν το γαμπρό και την ύφη για να ασπρίσουν, για να γεράσουν. Το αλεύρωμα γενικεύονταν σε όλους τους καλεσμένους και άσπριζε όλο το σπίτι. Η Κυριακή της αναπαράστασης των εθήμων του πελιορίτικου γάμου ξεκινά με τη μεταφορά της πρίκας από το σπίτι της νύφης στο σπίτι του ζευγαριού. Πρόκειται για ένα κύκλωμα, για μια γύρα δηλαδή από όλα σχεδόν τα σπίτια του χωριού, έτσι ώστε να δει το χωριό τα πρικιά και να τα κουτσομπολεύσει. Τα ρένει τα πρικιά με ρύζι, με βαμβάκι, με ροδοπέταλα. Ρύζι για να ριζώσει το ζευγάρι, βαμβάκι για να ασπρίσει και ροδοπέταλα για να είναι η ζωή του ρόδινη. Τα πρικιά που φορτώνονταν στα άλογα τα ακολουθούν πάντα τα μπρατίμια, οι φίλοι δηλαδή του γαμπρού που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και το κέφι του γάμου. Τα μπρατίμια κρατούν στα χέρια τους φτσέλες, δηλαδή μπουκαλάκια με τσίπουρο και πιατάκια με μπακλαβά και κερνούν το χωριό. Στην κεφαλή της πομπής ένα αγόρι κρατάει το φλάμπρο, δύο ξύλα δηλαδή σε σχήμα σταυρού, στολισμένα με λουλούδια και με τρία μήλα καρφωμένα στις άκρες του. Ακολουθεί ένα δεύτερο αγόρι, που ισορροπεί στο κεφάλι του το ταψί με τον μπακλαβά. Η πομπή κατελήγει στο σπίτι, στο σκηνικό δηλαδή που έχει στηθεί στην πλατεία, όπου τα μπρατίμια με τη βοήθεια των φίλων της νύφης ξεφορτώνουν τα πρικιά. Το κόψιμο του νυφικού είναι το έθιμο που ακολουθεί τη μεταφορά της πρίκας στην Κυριακή της Αναπαράστασης. Στην πραγματικότητα, με το κόψιμο του νυφικού ξεκινούσαν οι εκδηλώσεις 8 ημέρες πριν την Κυριακή του γάμου. Η παράδοση θέλει το κόψιμο του νυφικού να γίνεται στο σπίτι της νύφης. Το νυφικό δεν ήταν άσπρο. Ήταν η ίδια η πελιορίτικη φορεσιά, πολύ πιο πλούσια και φανταχτερή, όπως άλλωστε τέριαζε σε ένα τέτοιο κορυφαίο γεγονός. Την νυφιάτικη στολή έκανε ο γαμπρός. Ερχόταν στο σπίτι της νύφης μαζί με τα μπρατίμια και τη μοδίστρα και έκοβαν το νυφικό. Κατά το κόψιμο του νυφικού, όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί ασήμωναν το ψαλίδι που δεν έκοβε. Τα νομίσματα ήταν προς όφελος της μοδίστρας. Οι εκδηλώσεις της αναπαράστασης των εθήμων του πελιορίτικου γάμου συνεχίζονται το απόγευμα της Κυριακής με το ξύρισμα του γαμπρού, που στην πραγματικότητα γινόταν την Κυριακή του γάμου, την ίδια ώρα που στο σπίτι της νύφης οι κοπέλες της φορούσαν τον νυφικό της. Το ξύρισμα του γαμπρού αναλάμβαναν τα μπρατίμια, που έφερναν τον μπαρμπέρι στο σπίτι του γαμπρού. Κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος, τα μπρατίμια έπαιρναν το τσικούρι ή το κλεδευτήρι, αφού το ξυράφι δεν έκοβε.
Κατά το έθιμο ασήμωναν τον μπαρμπερομάντιλο, το μαντίλι που ήταν περασμένο στο λαιμό του γαμπρού και ντυμένο από τα χέρια της νύφης, ειδικά για την περίσταση. Μετά από το ιδιότυπο ξύρισμα, όλα είναι έτοιμα για την τελετή του γάμου. Από το ασκέρι του γαμπρού, ένα μπρατήμι προπορευόταν και έφερνε στο σπίτι της νύφης το μαντάτο για τον ερχομό του γαμπρού. Εκεί τον κερνούσαν και του δόριζαν ένα μαντίλι, σημάδι πως ο γάμος γινόταν δεκτός. Ο μπράτιμος τότε επέστρεφε στην πομπή του γαμπρού. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η νύφη καθόταν στο σπίτι της φορώντας πασουμάκια. Τα μπρατήμια αναλαμβάνουν να τις φορέσουν τα παπούτσια του γάμου που είχαν περασμένα στα ζωνάρια τους. Πρώτα όμως η νύφη τους φοράει λευκά μαντίλια στον αριστερό του σώμα και με αυτόν τον τρόπο τους χρίζει μπρατήμους. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των μπρατιμιών να φορέσουν τα παπούτσια στη νύφη, όλοι ανακαλύπτουν ότι αυτά ερχόταν συνήθως στενά στα πόδια της νύφης, αφού σκόπιμα τα μπρατήμια είχαν κρύψει μέσα μερικά κουφέτα και δεν έμπαιναν πριν η νύφη τους τάξει ένα πλούσιο τραπέζι. Σαν τελείωνε αυτή η διαδικασία, ερχόταν η σειρά του πατέρα της νύφης. Πρώτη του δουλειά ήταν να ζώσει το γαμπρό με ζωνάρι λευκό και μάλινο. Έπειτα σήκωνε την κόρη του στα χέρια και συγκινημένος την παρέδιδε στο γαμπρό του, που έσκυβε και του φιλούσε το χέρι, ενώ την ίδια στιγμή δεχόταν την πρώτη χαϊδευτική καρπαζιά από την πεθερά του για να έχει το νου του στο κορίτσι της. Ο γαμπρός με τη σειρά του παρέδιδε την ύφη στον κουμπάρο, που με τον πατέρα της τη συνόδευαν στην εκκλησία. Λόγω θεατρικής οικονομίας, η τελετή του γάμου στο έθιμο της αναπαράστασης του πηλιορίτικου γάμου περιορίζεται σε ένα σεριάνι γύρω από την πλατεία του χωριού με χορούς και τραγούδια. Η στέψη γινόταν χωρίς κανένα ηθιμικό μυστήριο και με τις ευχές των καλεσμένων. Ακολουθούσε χορός στην πλατεία της εκκλησίας. Σαν τελείωνε ο χορός, κινούσαν για το σπίτι που θα έμενε το ζευγάρι. Στην επιστροφή από την εκκλησία στο σπίτι του ζευγαριού, η πεθερά της νύφης προπορεύεται. Συναντά το ζευγάρι στο κατόφλι του σπιτιού τους. Τους δίνει να πατήσουν κλειδί με το δεξί. Δίνει στην ύφη ένα καρβέλι ψωμί για να κρατήσει και την κερνά γλυκό του κουταλιού. Τέλος, της δίνει στην αγκαλιά της ένα αγοράκι για να είναι το πρώτο παιδί του ζευγαριού αγόρι. Η νύφη κρατούσε το αγοράκι για λίγο στην αγκαλιά της, έβγαζε από το μανίκι της ένα άσπρο μαντίλι που είχε μέσα χρήματα και το φίλευε. Στη συνέχεια ετοιμάζουν το γαμήλιο τραπέζι στο οποίο σερβίρουν τα μπρατήμια. Το καθιερωμένο πιάτο της βραδιάς ήταν για τους νεονύμφους και τον κουμπάρο κοτόπουλο, ενώ για τους υπόλοιπους κρέας πιλάφι. Η νύφη και ο γαμπρός δεν έτρωγαν ρύζι. Ενώ όμως το φαγωπότη συνεχίζονταν και τα όργανα έπαιζαν, τα μπρατήμια κατάστρωναν ένα σχέδιο. Έπαιρναν μια τριχιά που ήταν περασμένη στα ξύλα της οροφής, έριχναν τη θηλιά και έπιαναν το γαμπρό από τη μέση. Τραβούσαν την τριχιά και ο γαμπρός βρισκόταν κρεμασμένος. Οι νύφοι απελπισμένοι αναγκάζονταν να τάξει τραπέζι στα μπρατήμια που με τα πολλά κατέβαζαν το γαμπρό. Οι ρόλοι τότε αντιστρέφονται και είναι ο γαμπρός και οι νύφοι που σερβίρουν για το υπόλοιπο της βραδιάς. Μία ημέρα μετά το γάμο, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, τα μπρατήμια έπαιρναν την νύφη και την οδηγούσαν στην κεντρική βρύση του χωριού για να γεμίσει τη στάμνα με νερό. Όμως την ώρα που η νύφη προσπαθούσε να γεμίσει τη στάμνα νερό, τα μπρατήμια έριχναν μέσα χώματα και θόλωναν το νερό. Εκείνη το έχινε και πάλι από την αρχή, ενώ οι καλεσμένοι ασήμωναν τη στάμνα. Τέλος, κάποιος από τα μπρατήμια έσπαζε τη στάμνα. Το τελευταίο από τα έθιμα της αναπαράστασης των εθίμων του πηλιορητικού γάμου είναι το ψώνισμα του γαμπρού. Σύμφωνα με την παράδοση, το ψώνισμα γινόταν 3 ημέρες μετά το γάμο. Τα μπρατήμια πήγαιναν στο σπίτι των νεονύμφων, έπαιρναν τον γαμπρό και τον έβγαζαν στην πλατεία του χωριού. Το φόρτωναν με σκόρδα, κρεμμύδια, κουβάδες, κούπες και απαραίτητα του φορούσαν στο κεφάλι να δουχεί ο νυχτός. Τον ξεφόρτωναν στο σπίτι τους και ήταν δουλειά πια της νύφης να καθαρίσει. Ένα από τα πιο γνήσια και χαρούμενα κομμάτια της πηλιορίτικης παράδοσης, ο γάμος, αντέχει μέσα στον χρόνο και διδάσκεται από γενιά σε γενιά. Οι εκδηλώσεις της αναπαράστασής του δεν είναι μονάχα μια τουριστική παράσταση της Πορτεριάς, αλλά και το κορυφαίο από τα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Αν μη τι άλλο, αντέχει μέσα στον χρόνο και οι φανατικοί θαυμαστές του γίνονται κοινωνοί του κάθε χρόνο, το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά το 15 Αύγουστο στην Πορτεριά. Αφήγηση Δήμητρα Κοντορίζου. Παραγωγή Κοινότητα Πορταριάς, Πολιτιστικός Σύλλογος Ορμήνιο Πορταριάς. Τηλεοπτική σκηνοθεσία Στέλιος Κουμπουρλής.
δώσε τα λίγο, γιατί με σφάζουνε.